Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της Ομόνιας, όπως είχαμε προαναγγείλει στην αρχή του προγράμματός μας, τον κύριο Αντώνη Τσιονίμ. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, καλή χρονιά, καλύτερη από κάθε άλλη, εύχομαι, σε σένα και στην οικογένειά σου. Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά, γεμάτη από αγάπη, ειρήνη, ευτυχία και με το καλό να δούμε και μια προοπτική για την βασανισμένη πατρίδα μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το θέμα με τα εισιτήρια που έχει, παίρνει διαστάσεις μετά και την αντίδραση της ΑΕΛ. Είδαμε ότι ο κόσμος, οι οργανωμένοι ουσιαστικά έχουν γυρίσει την πλάτη, ο κόσμος της ΑΕΛ γενικότερα έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτή την απόφαση της ΚΟΠ. Σε κάποια στιγμή θα έρθει και η σειρά της Ομόνιας. Εμείς έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές και στο πρόσφατο παρελθόν την κάθε αντίθεσή μας με την οποιαδήποτε μορφή ταυτοποίησης. Θεωρούμε πως αυτό οδηγεί σε παροχημένες εποχές, σε εποχές που θυμίζουν φακελώματα των πολιτικών, των κοινωνικών και των άλλων οπαδικών πεπιθήσεων του κάθε ελεύθερου ανθρώπου και έχουμε ταχθεί πολλές φορές ενάντια, όπως έχω πει, σε οποιαδήποτε μορφή ταυτοποίησης. Έχουμε δημιουργήσει και σοβαρό προβληματισμό, αναφερόμενοι με πολλές επιστολές μας και στην Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η θέση που τίμησε ο εκπρόσωπός μας στην Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ήταν η θέση της Ομόνιας, ότι είμαστε ενάντια στην ταυτοποίηση. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε ενάντια στην οποιαδήποτε μορφή ταυτοποίησης. Ναι. Εκτιμάτε ότι... Δεν θεωρώ, με συγχωρέσετε, ναι. Δεν θεωρώ πως αυτό είναι μέτρο για την καταπολέμηση της βίας που παρουσιάζεται στο γήπεδο. Αυτό όποιος πιστεύει ότι μπορεί με την ταυτοποίηση να ότι θα καταπολεμηθεί η βία, νομίζω ότι κάνει μεγάλο λάθος. Απλά με τον α ή τον β τρόπο κρατάμε τον κόσμο μακριά από το γήπεδο και αυτό συνεπακόλουθα θα αποτελέσει και οικονομική αφέμαξη των σωματείων, περαιτέρω οικονομική αφέμαξη των σωματείων. Δεν ξέρω πού στοχεύουμε, δεν ξέρω αν πράγματι είναι θέση μας για να έχουμε τα κεφάλια μας ήσυχα, για να μην ταλαιπωρούμαστε, για να μην υπάρχει καν το ενδεχόμενο να συμβεί κάτι στραβό. Η λύση μας να είναι να σπρώξουμε τον κόσμο στον καναπέ, στις καφετέριες. Με προβληματίζει το γεγονός και εδώ θα πρέπει να προβληματιστούμε όλοι, όλα τα σωματεία. Θεωρώ ότι αυτό το γεγονός μαζί με κάποια άλλα που συμβαίνουν σπρώχνουν τον κόσμο στο να μείνει μακριά από τα γήπεδα και αυτό θα είναι και οικονομική καταστροφή για τα σωματεία. Τα σωματεία που εμπλέκονται είναι συγκεκριμένα, είναι γνωστά από τη μέρα που λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ. Εσείς ξέρουμε την άποψη της Ομόνιας, την τοποθέτηση της Ομόνιας, την έχουμε δει πολλές φορές όπως είπατε και εσείς πρόεδρε. Έχετε μιλήσει με άλλους προέδρους για αυτό το θέμα, είτε με τον κύριο Σοφοκλήρους, ο οποίος έχει αντιδράσει και παρακαλούσε ουσιαστικά χθες να αλλάξει αυτό το μέτρο και να ανοίξουν τα ταμεία σήμερα. Έχετε μιλήσει είτε με άλλους προέδρους είτε της ανόρθωσης είτε του ΑΠΟΕΛ είτε για να μην ισχύσει αυτό το μέτρο, αυτούς ο κανονισμός στην συνέχεια. Την πληρώνει η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Είναι γεγονός ότι δεν έχουμε κάνει καμία επικοινωνία ενδεχομένως και εν όψη των ημερών που έχουμε περάσει. Δεν έχουμε πάρει και καμιά πρόσκληση από κάποιο φίλο πρόεδρο για να συναντηθούμε. Ενδεχομένως να είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Σήμερα είναι η ΑΕΛ, αύριο θα είναι η δικιά μου ομάδα, την επόμενη κάποια άλλη ομάδα. Ενδεχομένως να είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει και σε βραχυπρόθεσμο ο πλαίσιο, αλλά πολύ περισσότερο σε μακροχρόνιο πλαίσιο. Διότι, επαναλαμβάνω, αν οι προσπάθειες που γίνονται είναι να κρατηθεί ο κόσμος μακριά από τα γήπεδα, τα σωματεία θα πρέπει να αντιδράσουν και μάλιστα άμεσα.
Ναι. Λοιπόν, τώρα θα παρακολουθούμε το θέμα, θα δούμε και ποια είναι η αντίδραση της ΑΕΛ. Θα έχουμε σε λίγο την Εύη Χρυσοδούλα, από ό,τι με ενημερώνουν να υπάρχει αντίδραση, θα ακούσουμε σε λίγο. Ήθελα λίγο να πάμε στα της Ομόνιας, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνετε έτσι έναν απολογισμό, να μας πείτε μερικά πράγματα για το πώς ξεκίνησε η χρονιά φέτος. Αλλιώς την περίμενε ο κόσμος, ίσως και εσείς και οι συνεργάτες σας. Αλλιώς εξελίχθηκαν τα πράγματα, ξημέρωσε νέα χρονιά, νέα μέρα, φάνηκε από το χθεσινό βραδινό παιχνίδι, τουλάχιστον αυτό είδα εγώ, μια ηρεμία πάνω στην Ομόνια, δεν ξέρω πώς είναι τα πράγματα, για πείτε μας. Είναι σημαντικό ότι το νέο έτος ξεκίνησε ελπιδοφόρα, αισιόδοξα γενική φορά, και είναι αυτονόητο ότι αυτό θα βοηθήσει την ομάδα να βρει, πιστεύω, πολύ εύκολα τον δρόμο της. Είναι αυτονόητο ότι η παρούσα βαθμολογική εικόνα δεν μπορεί να ικανοποιεί κανένα στο στρατόπεδο της Ομόνιας και μπορεί να ανατραπεί μόνο με νίκες και μόνο με αγκαλιά δίνουν δίκτυμα να επανέλθει σε τροχιά επαναδιεκδίκηση στο στόχο της. Ναι. Υπάρχει ακόμα δρόμο στο πρωτάθλημα, είμαστε ακριβώς στη μέση. Και σίγουρα δεν θα παραδοθούμε, παρόλο που είναι γεγονός ότι η εικόνα μας και η βαθμολογική μας θέση δεν ανταποκρίνεται σε καμιά περίπτωση και στο ευτόπισμα και στο μεγαλείο της ομάδας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι χάθηκαν πάρα πολλοί βαθμοί, Πρόεδρε, φέτος, και αυτό που έχει σημασία είναι να μην χάσει άλλους, δηλαδή δεν υπάρχουν περιθώρια έτσι απώλειας άλλων βαθμών, αν θέλει η ομάδα να μείνει σε τροχιά στόχου που είναι η έξοδος στην Ευρώπη. Είναι γεγονός ότι δεν μας επιτρέπονται άλλα λάθη. Είναι επίσης γεγονός ότι είναι ή τουλάχιστον ήταν παραδεκτό από όλους ότι στην αρχή της χρονιάς κινηθήκαμε σε ένα σωστό πλαίσιο. Και έτυχε της πλήρους αποδοχής και του ομονιατικού κόσμου και όχι μόνο. Ναι, αυτό φάνηκε. Υπήρχε ενθουσιασμός στην αρχή της χρονιάς. Μετά όταν δεν ήρθαν τα αποτελέσματα, γιατί με αυτά έχουμε να κάνουμε, όταν δεν βγαίνουν τα αποτελέσματα, τότε βγαίνουν και προς τα έξω κάποια θέματα, είτε αληθεύουν είτε δεν αληθεύουν, γιατί ακούστηκαν πολλά, Πρόεδρε, και σήμερα που σας έχω στο τηλέφωνο θα ήθελα να σας ρωτήσω, λέχθηκαν πάρα πολλά για το θέμα στα αποδυτήρια, είπαν κάποιοι τέλος πάντων ότι υπήρχαν ακόμη και κλίκες, να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη. Ότι οι ποδοσφαιριστές ήταν απλήρωτοι. Και άλλα. Πώς απαντάτε σε αυτά τα σχόλια που είναι η Ομόνια και ξέρετε πώς πάει. Στην ουσία έχετε απαντήσει μόνοι σας. Βασικά από το γεγονός ότι όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε ο καθένας προσπαθεί να βρει το γιατί και πολλές φορές σε αυτή του την προσπάθεια καταφέρνει σε υπερβολές και ακόμα και σε φαντασιώσεις. Είναι γεγονός ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο, είναι γεγονός ότι μιλάμε για αποτελέσματα που πρέπει να έρθουν και αν δεν έρθουν, όσο καλό και αν ήταν το πλαίσιο το οποίο λειτουργήσες, όση προσπάθεια και αν έχεις καταβάλει, όσες νύχτες, μέρες και αν έχεις δουλέψει, αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα ικανοποιήσει όλους όσους αγαπούμε την Ομόνια, όλα πάνε στράφη και θα πρέπει να βρεις τους τρόπους να τα διορθώσει. Έχουν λεφθεί όντως διάφορα, τα περί απλήρων των ποδοσφαιριστών, τα έχω ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές, θα επιχειρήσω ακόμα μια φορά να ξεκαθαρίσω, ότι οι ποδοσφαιριστές μας δεσμεύονται με συμβόλαια. Εμείς από την πλευρά μας τα τηρούμε σαν Ευαγγέλιο. Πλήστη από τους όρους του συμβολαίου είναι προς όφελος των ποδοσφαιριστών, προς όφελος των εργαζομένων. Είναι και ένας όρος που αφορά την κατάσταση ρευστότητας του σωματείου μας και όλων των σωματείων που τον έχουν και συμπεριλαμβάνουν στα συμβόλαια τους. Είναι αυτός του της περίοδου χάριτος, των 60 ή των 45 ή των 90. Και των 90, έτσι, είναι μέχρι 90 νομίζω. Ναι. Αναλόγως με τις ομάδες, αναλόγως με τα συμβόλαια, αναλόγως με το τι αποδέχεται ο ποδοσφαιριστής κατά την στιγμή της υπογραφής του συμβολέου του. Ναι. Και εμείς κινούμαστε αυστηρότατα σε εκείνα τα πλαίσια. Έχουμε εξηγήσει στους ποδοσφαιριστές μας ότι αυτό δεν γίνεται γιατί απλά και μόνο θέλουμε να καθυστερούμε τις πληρωμές των μισθών τους. Είναι στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, της
δυνατότητας που έχουμε, τις ρευστότητες, τις δυνατότητες που έχουμε σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, και επειδή δεν λειτουργούν τα πράγματα όπως τα προγραμματίζουμε, όπως τα προϋπολογίζουμε, υπάρχει αυτή η περίοδος για να μπορέσουμε και εμείς να ρυθμίσουμε τα οικονομικά μας. Αυτό το πράγμα, αν έχω την εντύπωση ότι θα αλλάξει από τη νέα χρονιά, Πρόεδρε, εννοώ ότι δεν θα ισχύει από τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά η περίοδος χάριτος. Το ισχύει για όλες τις ομάδες. Οπότε τα πράγματα θα δυσκολεύσουν ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο άμεσο μέλλον. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα γεγονός το οποίο ενδεχομένως να μην μπροστά μας. Θα μελετήσουμε τον καινούργιο κανονισμό και αναλόγως θα πράξουμε. Δεν μπορούμε να βγούμε σε καμιά περίπτωση εκτός των πλαισίων της UEFA, άρα ή της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, άρα θα κινηθούμε σε αυτό το πλαίσιο και αν απαγορεύεται η περίοδος χάριτος, τότε θα δούμε πώς θα διαμορφωθούν. Θα αλλάξουν τα δεδομένα. Δεν θα αφορά μόνο την ομάδα μας και αυτό το γεγονός δεν αφορά μόνο την ομάδα μας. Βεβαίως, σχεδόν όλες τις ομάδες, όλες αφορά τις ομάδες. Είναι κάτι που το επικοινωνούμε με τους παίκτες και είναι υπερβολή το να ισχυρίζεται κάποιος ότι οι παίκτες της Ομόνιας είναι απληρωτοί. Οι παίκτες της Ομόνιας είναι πληρωμένοι στη βάση του συμβολέου τους. Μάλιστα, καλυμμένοι από τους κανονισμούς. Και για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει περίοδος χάριτος. Αν ένας ποδοσφαιριστής παίζει στην Ομόνια για 24 μήνες βάση του συμβόλαιό του, στον 24ο μήνα θα πληρωθεί τον 22ο μισθό. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι κάθε δύο μήνες πληρώνονται οι ποδοσφαιριστές. Ναι. Ενδεχομένως κάποιοι να το έχουν στο μυαλό τους κατά αυτόν τον τρόπο. Οι ποδοσφαιριστές αφού καλυφθεί η περίοδος χάριτος, κάθε μήνα παίρνει το μισθό του. Άρα ένας ποδοσφαιριστής που είναι στην Ομόνια 5 χρόνια και θα έπρεπε να πάρει 60 μισθούς, μέχρι σήμερα έχει πάρει 58. Ναι. Άρα δηλαδή την ημέρα που θα κλείσει ο 60ος μήνας και θα φύγει αυτός ο ποδοσφαιριστής, τους επόμενους δύο μήνες θα πάρει τους τελευταίους δύο μισθούς. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει περίοδος χάριτος για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι μιλούν. Ξεκάθαρο, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είστε Πρόεδρος της Ομόνιας. Και θέλω έτσι να μου πείτε πώς νιώθετε όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είστε Πρόεδρος και αν έχετε κάνει σκέψεις παρέτησης σε κάποια στιγμή. Είναι όντως δύσκολο, είναι και ψυχοφόρο, είναι και βασανιστικό, είναι και ένα κατοίκον που θέλει πάρα πολύ χρόνο να του αφιερώνεις. Και είναι εκεί που όταν αφιερώνεις αυτόν τον χρόνο, όταν σπαταλάς από τον πολύτιμο σου είτε τον προσωπικό είτε τον οικογενειακό είτε και πολλές φορές από τη δουλειά σου το χρόνο και δεν σου βγαίνουν τα αποτελέσματα, όταν νιώθεις ότι έχεις κάνει ή κάνεις αυτά που σου επιτάσσει το καθήκον σου, όταν αναλώνεις 3 και 4 φορές την εβδομάδα από 1 δεκάωρο την ημέρα σε αυτή την προσπάθεια και δεν σου βγαίνουν τα πράγματα όπως τα προγραμματίζεις, όπως τα σχεδιάζεις, είναι εκεί που σε βασανίζει ακόμα περισσότερο. Ο Αντώνης Τσιονής έκανε αυτή τη σκέψη κάποια στιγμή να πει «Δεν αντέχω άλλο, θα παρετήσω γιατί είναι πολύ το φορτίο». Για να μην ειλικρινείς, τέτοια σκέψη δεν έχει περάσει από το μυαλό μου. Ναι. Εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε δημιουργήσει μια αρνητική κατάσταση στην προσπάθεια μας για το καλύτερο, όπως είχαμε πει του κόσμου ευθύς εξ αρχής από την αρχή της χρονιάς, ότι ανεβάσαμε τον προϋπολογισμό μας σημαντικά, πήραμε ένα μικρό ρίσκο το οποίο θεωρούσαμε ότι και θεωρούμε ότι είναι διαχειρίσιμο, ξοδέψαμε πάρα πολύ χρόνο, δώσαμε την ευκαιρία στους επαγγελματίες που προσλάβαμε να κάνουν τη δουλειά τους έχοντας τον έλεγχο μας σε ό,τι μας αφορούσε. Ξεκινήσαμε μια προσπάθεια με φιλέστες προσδοκίες. Καταφέραμε να ενώσουμε τον κόσμο, να το φέρουμε κοντά στην ομάδα μετά από μια αποτυχημένη χρονιά. Και δεν μας βγήκαν τα πράγματα έτσι όπως τα θέλαμε. Μας γύρισε η τύχη, την πλάτη. Είναι παραδεκτό από εσάς και από όλο τον κόσμο ότι κάποια σημεία, εκτός από κάποιες αδυναμίες που παρουσιάσαμε, είχαμε και την τύχη εναντίον μας. Ναι. Και τα πράγματα οδηγήθηκαν σε έναν αρνητικό πλαίσιο. Ναι, είναι φυσιολογικό, Πρόεδρε, συγγνώμη. Εμείς έχουμε την υποχρέωση αυτό το πλαίσιο να το ανατρέψουμε. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να εργαστούμε μέχρι το τέλος της θητείας μας
και να πάμε στη Γενική Συνέλευση όπου τα μέλη θα μας κρίνουν και θα μας ασκήσουν κριτική τους και αν είμαστε εκεί θα μας καταψηφίσουν δείχνοντάς μας την δυσαρέσκεια τους. Όμως δεν θα ήταν σωστό να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια στη μέση και να καλεστούν κάποιοι άνθρωποι καινούργοι που θα ερχόντουσαν να αναλάβουν να διαχειριστούν μια κατάσταση της ευθύνης της οποίας έχουμε εμείς και να μην τους παρέχεται και ο χρόνος να χειριστούν τα πράγματα με τέτοιον τρόπο για να αντεπεξέλθουν. Διότι η κακή αυτή πορεία έχει προκαλέσει ένα πρόσθετο οικονομικό Εκεί θα πήγαινα τώρα, Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει προκαλέσει και με τις προσταφαιρέσεις που θα γίνουν τώρα, εντάξει, είναι φυσιολογικό ότι θα γίνουν κάποιες κινήσεις, αλλά και το ότι ο κόσμος της Ομόνιας, δεν θα πω ότι γύρισε την πλάτη, αλλά ο κόσμος είναι πολύ απογοητευμένος, έχει κουραστεί, είναι πάρα πολλά χρόνια και δεν έχει άλλα περιθώρια άλλης απογοήτευσης. Πρόεδρε, εσείς είστε... Είναι γεγονός και το κατανοούμε πλήρως. Είμαστε και εμείς της ίδιας φύσης άνθρωποι όπως είναι ο μέσος ομονιάτης. Δεν διαφέρομαι καθόλου. Απλά έτυχε να είμαστε εδώ εμείς να διαχειριστούμε την κατάσταση. Μας ενοχλεί και μας στενοχωρεί αφάνταστα και εμάς αυτή η κατάσταση. Όμως δεν σταματούμε εδώ. Δεν μας παίρνει να κλαψουρίσουμε ή να αποστασιοποιηθούμε. Θα πρέπει να συνεχίσουμε. Ο Αντώνης Αντζονής και οι συνεργάτες του είναι σημερινοί και αυριανοί. Ενδεχομένως την επόμενη Γενική Συνέλευση να εκλεγεί ένα καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο. Φτάνει να υπάρχει εδώ η Ομόνοια για να μπορέσει να συνεχίσει. Ναι. Άρα αν θέλει κάποιος να τιμωρήσει εμένα ή το Διοικητικό μου Συμβούλιο, θα μπορεί κάλλιστα αν είναι μέλος να το κάνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Νομίζω δεν είναι θέμα τιμωρίας, είναι... Ναι. Εννοώ ότι ενδεχομένως και με το δίκαιο του κόσμου να προσάψει την όλη αρνητική κατάσταση, να την προσάψει στον πρόεδρο και στο διοικητικό του συμβούλιο. Τι πιο φυσιολογικό. Και στο τέλος της ημέρας, όποιος και ανευθύνεται για τη σημερινή εικόνα, στο τέλος της ημέρας η ευθύνη βαραίνει εμάς τους διηγούντες που πήραμε τις αποφάσεις μας. Ανεξάρτητα αν οι ανθρώποι που καλέσαμε επαγγελματικά να υποστηρίξουν το έργο μας δεν μας βοήθησαν στον βαθμό που θα έπρεπε, η ευθύνη καταλήγει να είναι αποκλειστικά δική μας. Σας έχουν γυρίσει κάποιοι την πλάτη, από κάποιους που θα περιμένετε, σας έχουν γυρίσει την πλάτη, Πρόεδρε? Δεν θα έλεγα ότι μας έχουν γυρίσει κάποιοι την πλάτη. Μας έχει γυρίσει ο κόσμος την πλάτη και με το δίκαιο του. Και σε αυτό θέλω να καταλήξω, ότι η Ομόνοια χρειάζεται τον κόσμο της, είναι το μοναδικό της στήριγμα, βασίζεται σε αυτό τον κόσμο, έστω και αν είναι πικραμμένος. Η χρονιά που μπαίνει είναι πολύ σημαντική και ταυτόχρονα δύσκολη. Θα πρέπει ακόμα μια φορά να ξεπεράσει τον εαυτό του, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας. Μπαίνουμε σε διαδικασία ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας, μπαίνουμε σε διαδικασία ανανέωσης του τριετούς εισιτηρίου διαρκείας εκεί στην κεντρική εξέδρα. Και επαναλαμβάνω, αν είναι κάποιος που σκέφτεται ότι με τη μία ανανέωση του εισιτηρίου του θα τιμωρήσει το παρόν Διοικητικό Συμβουλίο ή τον Πρόεδρο, κάνει λάθος. Στο τέλος της ημέρας η τιμωρία θα πάει στην ομάδα και είναι κάτι που όλοι θα πρέπει να απευχόμαστε. Εμείς θα λογοδοτήσουμε στην επόμενη εκλογική Γενική Συνέλευση και το κάθε μέλος θα έχει το δικαίωμα στα πλαίσια των δημοκρατικών διαδικασιών και να μας κρίνει και να μας κατακρίνει και να μας ασκήσει αμήνυχτα σκληρή κριτική και να μας καταψηφίσει αν και εφόσον αποφασίσουμε να είμαστε ξανά υποψήφοι. Όμως το καθήκον του απέναντι στην ομάδα θα πρέπει να το πράξει όπως αυτός ξέρει καλύτερα. Για να έχουμε όλη τη δυνατότητα να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε με το νέο τεχνικό επιτελείο, με τη νέα διάθεση που υπάρχει, για να αλλάξουμε τα πράγματα και να διεκδικήσουμε τον ελάχιστο μας στόχο που είναι η έξοδος στην Ευρώπη, είτε μέσω του πρωταθλήματος είτε μέσω του κύπελλου. Ναι, το ότι συμφωνήσατε με τον Ιβάιλο Πέτευκίνη στον πάγκο, έχει ξεκινήσει ήδη δουλειά ο άνθρωπος στην Ομόνοια. Αυτό
Και μόνο έχει αλλάξει κάτι από το πλάνο που είχατε θέσει επί εποχής Πάμπο Χριστοδούλου. Θεωρώ ότι έχει αλλάξει όλη η λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ο κάθε άνθρωπος φέρνει κάτι καινούργιο, κάτι προσωπικό του. Θεωρώ με τα όσα έχω ζήσει τον κύριο Πέτεφ ότι πρόκειται για ένα νεαρό και φιλόδοξο προπονητή. Έχει παραστάσεις από ψηλότερα επίπεδα. Και γνώστης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γνώστης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Χειρίζεται το προπονητικό κέντρο με ένα διαφορετικό τρόπο. Γι' αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι μπορεί να είναι κατά ανάγκη καλύτερος ή χειρότερος. Έχει τον τρόπο το δικό του. Φαίνεται ότι αλλάζει το κλίμα στα βοηθήρια. Φαίνεται ότι αλλάζει τη διάθεση των ποδοσφαιριστών. Φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο. Και αυτό είναι που μας αφήνει, που μας κρατάει αισιόδοξους. Και εδώ είναι που καλούμε και τον κόσμο να στηρίξει για μια ακόμα φορά την προσπάθεια. Ναι. Του το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Τον έχουμε απαγοητεύσει. Είμαστε και εμείς ήδη απαγοητευμένοι. Ενδεχομένως, επαναλαμβάνω, η ευθύνη ανοίγει εξ ολοκλήρου σε εμάς. Ένα όμως πρέπει να ξέρει ο κόσμος, ότι η προσπάθεια μας ήταν συνεχής, αδιάλειπτη, επίπονη και επίμονη και οι προσδοκίες μας ήταν εντελώς διαφορετικές. Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα, θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι το τέλος του περίοδου και υπάρχουν τα περιθώρια να ανατρέψουμε και το αρνητικό κλίμα και την αρνητική προδιάθεση που υπάρχει στον κόσμο. Προλαβαίνει το τρένο της Ευρώπης. Έτσι όπως και ο κύριος Πέτεφε αμέσως μετά το χθεσινό βραδινό παιχνίδι είπε για τη σκληρή δουλειά που χρειάζεται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Θεωρείτε ότι όμως προλαβαίνετε το τρένο της Ευρώπης, Πρόεδρε? Ο δρόμος είναι ανηφορηγός, αγαπητή Κατερίνα, αλλά δεν έχουμε καμιά άλλη επιλογή από το να τον τρέξουμε με όλες τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Και ναι, είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε να προλάβουμε το τρένο. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορούμε, αν για μια ακόμα φορά αποδείξουμε ότι ενώνοντας τις δυνάμεις μας και ενωμένοι είμαστε και πάρα πολύ πιο δυνατοί, αν καμιά φορά αφήσουμε κατά μέρος τα ζητήματα που αφορούν τις ευθύνες και δουλέψουμε όλοι για το καλό της Ομόνοιας, πιστεύω ναι ότι έχουμε τα χέρια, έχουμε τους τρόπους να το καταφέρουμε. Ναι. Σε ό,τι αφορά τώρα, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο. Η Ομόνοια ξέρουμε ότι θα κάνει τουλάχιστον κάποιες κινήσεις για ενίσχυση. Τι έχουμε κάτι? Όταν πέσουν οι υπογραφές θα το μάθουμε, είπε ο κύριος Πέτεφ χθες βράδυ. Σε ό,τι αφορά αυτό που μπορείτε να μάθετε είναι ότι ο κύριος Πέτεφ, αξιολογώντας όλους τους ποδοσφαιριστές μας, έχει αξιολογήσει προς πανεγραφή τον Λουκά τον Τίντρα, ο οποίος... Αυτή η κίνηση που έφερε κάποιες αντιδράσεις, εσείς πώς το σχολιάζετε? Έχετε εμπιστοσύνη σε έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή, αλλά βεβαίως τον κύριο Πέδεφ που είναι ο αρμόδιος για να αποφασίσει? Εμείς πλεθέσαμε ενώπιον του όλο το δυναμικό της ομάδας, και αυτούς που ήταν διαγραμμένοι στη λίστα και αυτούς που δεν ήταν, με στόχο να τους αξιολογήσει και αν επηρεάζεται να πάρει τις αποφάσεις του. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κύριος Πέτεφ είχε την πιθανότητα να κάνει τέσσερις κινήσεις για την μεταγραφική περίοδο, σύντομα το δερματοφύλακα που έχουμε ήδη εγγράψει. Mm. Άρα, αν από μόνος του και στη βάση των πληροφοριών που έχει συλλέξει και στη βάση των όσων έχει δει, έχει αποφασίσει να επανεγγράψει έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι στο μισθολόγιο μας, για μας είναι διπλή επιτυχία και θα πρέπει να το πιστώσουμε. Δεν το έχει κάνει κατόπιν πίεσης, αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έχει κάνει γνωρίζοντας τον παίκτη, παρακολουθώντας τον και μετρώντας τα εργομετρικά του και τα λοιπά στοιχεία του. Και έχει πιστεί να τον επανεγράψει. Άρα δεν τη είδε κανένας λόγος για να αμφισβητούμε ούτε και να αντιδικούμε σε τούτο το ζήτημα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές που θα δουν την πόρτα εξόδου από το Ηλίας Πούλος και σε αυτό το κομμάτι
βγαίνουν διάφορα ονόματα προς τα έξω. Τι έχουμε να πούμε στον κόσμο της Ομόνιας, Πρόεδρε? Προς το παρόν δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Οι διεργασίες θα γίνονται στα μέσα τις επόμενες μέρες και μόλις υπάρχει κάτι που θα είναι ανακοινώσιμο, θα το ανακοινώσουμε. Να κάνει ακόμα λίγη υπομονή ο κόσμος, να είναι σίγουρος ότι προσπάθεια ενίσχυσης θα γίνει στα πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων μας. Και πολύ σύντομα θα του ανακοινώσουμε και τις προθέσεις. Ναι. Πριν από λίγο καιρό, νομίζω ήταν πριν το διαζύγιο με τον Πάμπο Χρυσοδούλου, είχατε κάνει ταξίδι στην Κίνα. Ναι. Ναι. Αυτό είχε να κάνει με την Ομόνια, έτσι, και το ταξίδι. Υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στους φίλους Ομόνιας? Υπάρχουν διάφορες διεργασίες. Είχαμε κάνει πάρα πολλές επαφές. Βρισκόνται κάποιες διαδικασίες σε εξέλιξη. Είμαστε σε επαφή με τους ανθρώπους που έχουμε δει. Ανταλλάσσουμε κάποιες σκέψεις. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι αυτό ή επί του παρόντος ανακοινώσιμο. Είναι μια προσπάθεια που θέλει πολύ κόπο, θέλει πολύ χρόνο. Εύχομαι και ελπίζω να τελεσφορήσει με κάποιον τρόπο και να είναι προς όφελος της Ομόνιας. Ναι, αν και εφόσον τελεσφορήσει αυτό το πράγμα που λέτε, ενδεχομένως να βγει και από αυτό το. Να πάρει και κάποια ανάσα, να το θέσω με αυτόν τον τρόπο. Οικονομική ανάσα η Ομόνια, έτσι. Γιατί αυτό το πράγμα είναι που την ταλαιπωρεί τόσο καιρό, τόσα χρόνια. Και όπως και να έχει, είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει. Σίγουρα είναι, δεν θέλω να το πω, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τα βάρη που έχει φορτωθεί το σωματείο από την κακοδιαχείριση της περίοδου της συγκεκριμένης, που είναι πάρα πολλά, δημιουργούν ακριβώς την ανάγκη, αν θέλετε, και την απαγόρευση να γίνει έστω και το παραμικρό λάθος. Δηλαδή, όταν μια ομάδα είναι φορτωμένη με τόσα εκατομμύρια χρέος, αντιλαμβάνεστε ότι οποιαδήποτε απόκληση από τον προϋπολογισμό και προσήγηση αυτά τα χρέη δημιουργεί δυσβάσταχτο βάρος, και αυτό είναι κάτι που μας παίρνει μονίμως. Ναι. Δεν μας επιτρέπεται το λάθος βασικά, δεν επιτρέπεται η παραμικρή απόκληση και η παραμικρή αύξηση των χρεών της ομάδας. Επειδή ξέρουμε ότι στην Κίνα υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν και πολύ χρήμα. Δεν είναι και το ευκολότερο πράγμα, Κατερίνα. Ναι. Λεφτά υπάρχουν, αλλά πρέπει και εκείνοι που θα τα επενδύσουν να ξέρουν που θα τα επενδύσουν, να μάθουν, να πιστούν που θα τα επενδύσουν για να... αν μπορέσουν να έχουν και το ανάλογο όφελος. Αντιλαμβάνεστε αυτό τώρα έχει να κάνει και με το κομμάτι της εταιρείας. Δηλαδή, ένας ο οποίος θέλει να επενδύσει, σίγουρα δεν θέλει να επενδύσει σε ένα σωματείο. Θέλει να έχει και να ξέρει που επενδύει, έτσι. Δεν ξέρω, βοηθήστε με λίγο πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αυτά είναι πρόσθετα προβλήματα. Εμείς ψάχνουμε τους τρόπους που να μπορεί κάποιος να συνεργαστεί μαζί μας με αμοιβαίο όφελος και στα πλαίσια του σωματείου. Ναι. Όμως για να μπορέσουν να γίνουν περισσότερα πράγματα, είναι σίγουρα πως θα ήταν καλύτερο να μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία από την οποία ο επενδυτής, ο υποψήφιος επενδυτής, να μπορεί να αντλήσει τα ενδεχόμενα κέρδη του. Άρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα, τα παλεύουμε όμως. Άρα θα μπορούσε η Ομόνια σε κάποια στιγμή να γίνει ποδοσφαιρική εταιρεία? Αυτό δεν μπορεί να το πει ο πρόεδρος σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Αν έχουν γίνει σκέψεις από κάποιους παράγοντες. Σκέψεις πρέπει να γίνονται επί μονίμου βάσεως. Και ναι, εν όψη των σοβαρών υποχρεώσεων οικονομικών που έχει το σωματείο, ενδεχομένως θα πρέπει σε κάποια στιγμή να μας απασχολήσει και το πλαίσιο λειτουργίας του, το γενικότερο πλαίσιο, και είναι κάτι που πιστεύω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μας απασχολήσει. Λοιπόν, Πρόεδρε, θέλω να πείτε κάτι τελευταίο. Ξέρω ότι έχουμε ξεκυπράσει το χρόνο μας, έχετε και άλλη υποχρέωση. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας, για αυτή τη συνέντευξη που είχαμε. Θα ήθελα έτσι να κλείσουμε κάτι που θέλετε εσείς να πείτε, κάτι τελευταίο, είτε στον κόσμο είτε οτιδήποτε άλλο. Να σας ευχαριστήσω εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Ήταν μια υπόσχεση που σας είχα δώσει πριν από τις γιορτές, ότι κάποια στιγμή θα μιλήσουμε μετά τις γιορτές.
να ευχηθώ ξανά στον κόσμο η χρονιά που μπήκε να είναι η καλύτερη του και σε προσωπικό, σε οικογενειακό και επαγγελματικό επίπεδο. Σε εμάς του χώρου του ποδοσφαίρου εύχομαι να έχουμε υγιείς ποδοσφαιριστές, να μπορούν να ανταποκρίνουν στις απαιτήσεις μας και να έχουμε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα στα πλαίσια του ΕΒΑ αγωνίζεστε. Να καλέσω και τον κόσμο της Ογόνιας να παραμείνει δίπλα μας. Χωρισμένοι στα στρατόπεδα δεν μπορούμε. Μπορούμε όμως αν παραμείνουμε ενωμένοι, παρόλες τις δυσκολίες, να βοηθήσουμε την ομάδα να πετύχει τον ελάχιστο τον στόχο της. Αν υπάρχουν απόψεις και προτάσεις για αλλαγές, είμαστε ανοιχτοί να τις συζητήσουμε. Και αυτά μπορούν να γίνουν πάντα σε ένα κλίμα διαλόγου, ανταλλαγής απόψεων και αλληλοσεβασμού. Η πόρτα μας όπως ήταν παραμένει ανοιχτή για να συζητήσουμε κάθε καλή ιδέα και οτιδήποτε είναι προς το συμφέρον του σωματείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο της ημέρας, να έχετε καλή χρονιά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.